Η απάνθρωπη και αδιέξοδη πολιτική που εφαρμόζεται στο προσφυγικό είναι η πιο αποκαλυπτική εικόνα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Γέννημα θρέμα της είναι και ο πόλεμος, η εξαθλίωση και η προσφυγιά, αλλά η ίδια βαρβαρότητα είναι αυτή που επιβάλλει και τον εγκλωβισμό, τη μεγαλύτερη καταστολή, την καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, από τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, αλλά ακόμα και από αυτή την ίδια την ανθρώπινη ιδιότητα όλων αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων που στηβάζονται στα κολαστήρια τύπου Μόριας. Την ύπαρξη και τη λειτουργία των οποίων κανείς σας δεν αμφισβητεί. Κανείς δεν μιλά για το κλείσιμό τους. Διαγωνίζεστε τόση ώρα και είναι πραγματικά προκλητικό για το ποιος ξεπέρασε περισσότερο το μέγεθος της βαρβαρότητας. Υπάρχει αλήθεια ανεκτό μέγεθος στη βαρβαρότητα? Και βέβαια, πάει πολύ, κύριε Υπουργέ, και είναι προκλητικό να κατηγορείτε τους νησιώτες που εναντιώθηκαν στα σχέδιά σας για τη διατήρηση των στρατοπέδων συγκέντρωση στα νησιά, για τη διατήρηση των συνθηκών εγκλωβισμών, για την διαιώνιση αυτής της βαρβαρότητας. Και δεν βρίσκατε ούτε μια λέξη να πείτε, μια κουβέντα για τον τρόπο που τους μεταχειριστήκατε ως στέλνοντας στρατό κατοχής να αντιμετωπίσουν την αντίδρασή τους. Δεν βρήκατε ούτε μια κουβέντα να πείτε γιατί ουσιαστικά διαιωνίζετε, δηλώνετε σήμερα ότι πρόκειται να διαιωνίσετε τον εγκλωβισμό και όχι βέβαια να προχωρήσετε σε αυτό που οφείλετε να κάνετε απέναντι στους νησιώτες, στο μαζικό απεγκλωβισμό και από όλων των προσφύγων και μεταναστών, αλλά στη συνέχεια τους τιμωρήσατε διατηρώντας και τις επικίνδυνες συνθήκες εν μέσω μάλιστα πανδημίας, προκαλώντας, αν θέλετε, και το κοινό αίσθημα όλων, όταν σήμερα μιλάτε για μεγάλη επιτυχία στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Σας καλώ, αν δεν έχετε αντίληψη, αν δεν έχετε επισκεφτεί πρόσφατα, να δείτε την κατάσταση και πώς αντιμετωπίστηκαν με οι τεράστιες ελλείψεις των υγειονομικών. Δεν ξέρω αν εννοείται αντιμετώπιση των ελλείψεων της υγείας τους τρεις γιατρούς του ΕΟΔΗ που εργάζονται εν μέσω πανδημίας και τεράστια έλλειψη και αδυναμίες βέβαια που παραμένουν και υπάρχουν και στα δημόσια συστήματα υγείας των νησιών και δεν αντιμετωπίζονται. Ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ζωή όλων και των προσφύγων, όσο βέβαια και συνολικά τη δημόσια υγεία. Η σημερινή συζήτηση περιορίζεται κατά πολύ στα ζητήματα διαχείρισης του προσφυγικού. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ούτε στοιχειώδης ανακούφιση του προβλήματος τόσο για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους, κυρίως των νησιών που υποφέρουν από την κατάσταση που έχετε δημιουργήσει και θα υποφέρουν ακόμα περισσότερα με τα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σύγκρουση με τις υπεραλληστικές συμμαχίες, τις επεμβάσεις που δημιουργούν και διαιωνίζουν το πρόβλημα. Κρύβεται ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι πρώτα απ' όλα επειδή ακριβώς εφαρμόζονται αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία με το μαζικό εγκλωβισμό στα νησιά είναι σε ισχύ. Όπως και ο κανονισμός του Δουβλίνου που θεωρεί τις χώρες πρώτης γραμμής σαν την Ελλάδα ως αυτόματα υπεύθυνες για τους αιτούντες άσυλο, απαγορεύοντας τις λεγόμενες δευτερογενείς μετακινήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν είναι μια παρέκκληση από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή είναι η κανονικότητα. Είναι το μόνιμο προφίλ της δίθεν ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η οποία τώρα εκφράζεται με την πιο κατασταλτική έκφρασή της, να στέρνει δηλαδή ως μορφή στήριξης της χώρας τις δυνάμεις καταστολής για να περιορίσουν ακόμη περισσότερο, να ελέγχουν υποτίθεται την είσοδο, να ελέγχουν υποτίθεται τα ευρωπαϊκά σύνορα, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους και για τους κατοίκους της περιοχής. Η πολιτική του εγκλωβισμού, της καταστολής, της περιστολής των δικαιωμάτων είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ούτε η Νέα Δημοκρατία αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί. Είναι η ίδια πολιτική που με παραλλαγές φυσικά υπηρέτησαν και υπηρετούν και οι δύο. Και για να χρησιμοποιήσουμε τη δική σας γλώσσα, όχι γιατί συμφωνούμε με την ουσία,
αλλά έχετε και δυο ιδεολογική αιμονή στη στρατηγική συμφωνία, τη λέμε εμείς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις υπεραλιστικές συμμαχίες της τάξης που υπηρετείτε και που είναι σε βάρος των συμφερόντων και του ελληνικού λαού, όπως και των προσφύγων και μεταναστών. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά συνεχώς σε πιο κατασταλτικά, πιο αντιδραστικά μέτρα, τόσο καταστρατηγώντας μια σειρά δικαιώματα, όσο και προχωρώντας σε πιο επικίνδυνα μέτρα αποτροπή στα σύνορα, όπως το δολοφονικό πλουτό φράγμα που τις τελευταίες μέρες ανακοινώνεται ότι θέλετε να τοποθετήσετε βόρεια της Λέσβου, και βέβαια τις απόλυτα καταδικαστές που πρέπει να διερευνηθούν, καταγγελίες που συνεχώς αυξάνονται για να επαναπροωθείς και pushbacks, ιδίως βέβαια όταν υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που επίσημα τους υιοθετούν. Ακόμα, οι αναφορές της κυβέρνησης που επαναλήφθηκαν πρόσφατα και διαστόματος του κ. Κομουτσάκου για παρέκκληση από το Διεθνές Δίκαιο και για ρήτρα ευελιξίας σε περίπτωση έκτακτων συνθήκων, έχουν αυτό ακριβώς το στόχο, να νομιμοποιήσουν την κατάργηση και όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει στους αιτούντες άσυλο. Όμως, πραγματικά ψάχνουμε, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα από τα παράδεκτα μέτρα που σήμερα εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία που να μην έχει πατήσει στο δρόμο που προηγούμενα χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αυτό το άθλιο μέτρο της διάκρισης της μεταχείρισης των ανηλίκων σε άνω και κάτω των 15 ετών που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά έχει ανοίξει ο δρόμος με ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ για την Επιτροπή των Ασυνόδευτων που προβλέπει τοποθέτηση σε δομής ημιαυτόνομης διαβίωσης για τους ανηλίκους άνω των 16 με 18 ετών και θεσμοθετώντας ουσιαστικά μειωμένη προστασία για τους ανήλικους αυτής της κατηγορίας. Φυσικά και πρέπει να καταργηθούν οι απαράδεκτες διατάξεις που καταργούν ουσιαστικά την ανηλικότητα για τα παιδιά άνω των 15 ετών, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη χώρα μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να βρίσκεται σε φυλακές, σε άθλους καταβλισμούς, υποκράτηση και εκτός σχολείου. Ακόμα βέβαια και για αυτό το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης που δικαιούται σχεδόν το 50% των ασυνόδευτων ανηλίκων, αυθαίρετα και παράνομα δεν εφαρμόζεται από τα άλλα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό βέβαια και με τις απαράδεκτες διαδικασίες καθυστέρησης και τις διάφορες κολυσιεργίες. Δεν είναι βέβαια καινούριο και αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και όταν η υποτιθέμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη βρισκόταν στο απόγειό της, οι όποιες επανενώσεις ήταν στα γόνα στον ωκεανό. Ακόμα όμως και αυτή η ασυλλήπτου μεγέθους βαρβαρότητα της έξωσης από την κυβέρνηση χιλιάδων προσφύγων που τους δόθηκε άσυλο, η διακοπή και αυτού του ελάχιστου επιδόματος για να επιβιώσουν κρατώντας τους ομήρους ουσιαστικά και εγκλωβισμένους στην Ελλάδα, δεν είναι η χειρότερη βέβαια εκδοχή, αλλά της ανάλογης ρύθμισης που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για έξωσή τους στο εξάμηνο. Και το πρόγραμμα Ήλιος ήταν ανεπαρκές και στα χαρτιά και τότε, και βέβαια παραμένει στα χαρτιά και ανεπαρκές και σήμερα, κύριε Υπουργέ, και σταματήστε να ρίχνετε τις ευθύνες στους πρόσφυγες, γιατί τάχα δεν κάνουν αίτηση, δεν ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει το εδώ και τώρα να βρεθεί στέγη με αξιοποίηση των διαμερισμάτων κλειστών ξενοδοχείων, κτίριων που ανήκουν στο δημόσιο, με εξασφάλιση όλων των όρων υγείας και υγιεινής. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ουσιαστικής και εξατομικευμένης στήριξης και για την ένταξή τους στην κοινωνία, με μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την ένταξη όλων των παιδιών στις δομές της εκπαίδευσης. Οι συνθήκες της πανδημίας έδειξαν πιο έντονα τα προβλήματα και την ανισοτιμία που υπάρχει ουσιαστικά στην πρόσβαση των προσφύγων και ετούντων των άσυλων μαθητών στη ζωή και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει μέτρα εν ώψη του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λειτουργήσουν όλες οι αναγκαίες εκπαιδευτικές δομές που χρειάζονται, ώστε κανένα παιδί να μην μείνει έξω από τις δομές. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείνω τη συζήτηση. Ολοκληρώνω. Εμείς καλούμε για ακόμη μια φορά να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και αποφάσεις που διαχρονικά παίρνονται και καταπατούν τα δικαιώματα των προσφύγων και ετούντων άσυλο.
τα μέτρα που πάρθηκαν στο όνομα της λεγόμενης επιτάχυνσης και έχουν ουσιαστικά οδηγήσει σε διαδικασίες παροδία, όπως βέβαια και η απαράδεκτη και το αντιεπιστημονικό εφεύρημα της νομοθεσίας της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά μετατρέπει όλους τους τούντες άσυλο πρόσφυγες σε μετανάστες. Να καταργηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου και της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κλείσουν όλα τα hot spot των νησιών και να διευκολυνθεί η μετακίνηση των τούντων άσυλων στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Ζητάμε αξιοπρεπείς και σύμφωνες με τους κανόνες υγείας και υγιεινής χώρους και συνθήκες φιλοξενίας για τους ατούντες άσυλο και βέβαια να διευκολυνθεί ο απεγκλωβισμός όλων αυτών των ανθρώπων. Μέτρο απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούν είναι να δοθεί δυνατότητα υποβολής αιτήσεων άσυλο στο έδαφος της Τουρκίας με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και από εκεί να μετακινηθούν απευθείας στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Ευχαριστώ.